Επιστροφή λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε δει τα δύο από τα 7 παιχνίδια. Έχουμε δει ως τώρα το Δοξάτο Νέα Μισός 0-3 και Αρκαδικός Καλαμπάκη 0-2. Συνεχίζουμε με τις 5 αναμετρήσεις. Πάμε στην αναμέτρηση που έγινε στο Βόλακα, εκεί που ο Παπαδόπουλος ο Θόδωρος πέτυχε 3 τέρματα. Τελικό αποτέλεσμα Βόλακας χωριστή 5-1. Τι είχαμε εκεί, Δημήτρη? Άνετη επικράτηση για το Βόλακα. Νομίζω είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στο πρωτάθλημα. Το είπα και στην αρχή, Δημήτρη, στις κάρτες. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είχα την ευκαιρία 28 Δεκέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, να τους παρακολουθήσω και στο μάτς με τον Ευρωκόπη. Είναι μια ομάδα τεχνίδι που ξέρει... κλειδί εκείνο για Μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει είναι στο γήπεδο και αθόρυβα, σταθερά. Ο Λευτέρης Ροβίτης δεν έχει πει ποτέ ότι ο Βόλακας πάει για πρωτάθλημα. Έχει πει ότι βλέπει το κάθε μάτς ξεχωριστά. Εγώ βλέπω όμως ότι στη βαθμολογία είναι πλέον στη δεύτερη θέση με 28. Εγώ βλέπω, Δημήτρη, ότι οι εκπλήξεις σε κάθε πρωτάθλημα λένε ότι βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και όπου μας βγάλει. Έτσι είναι, λογικό είναι να το λένε αυτό, γιατί του συμφέρει κιόλας, δεν αγώνουν για τους παίκτες, δεν υπάρχει επιπρόσθετο άγχος. Βέβαια, οι αμπελόκηποι ξεκάθαρα και να μην το λέγανε. Οι άνθρωποι με τέτοιο ρόστερ που έχουν κάνει, όπου οι δεύτεροι τους παίκτες του πάγκου θα τους ζήλευε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Α κατηγορίας, λογικό είναι να μην χρειάζεται να πούν ότι πάνε για πρωτάθλημα. Είναι ξεκάθαρο, αλλά και οι υπόλοιποι από πίσω δίνουν το δικό τους αγώνα. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι στους 25 βαθμούς υπάρχει περιθώριο να αλλάξει κάτι, αν και νομίζω ότι παραμένει το αδιαφιλονίκη. Και το φαβορεί λόγω ποιότητας, βάθους στον πάγκο, υλικού η ομάδα των Αμπελοκήπων. Να πάμε σε εικόνα. Πάμε λοιπόν στην αναμέτρηση Βόλακας χωριστή 5-1. Εδώ Βόλακα, μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στο πρωτάθλημα. Η Δόξα Βόλακα με αντίπαλο διχωριστή 5-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Τάσιο διαιτητής του αγώνα με επισκέπτη και Μαρμαρίδη βοηθούς. Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων για το Βόλακα. Ο Λευτέρης Ροδίτης παρέταξε Πιτσακτσί, Στάικο Πασχάλη, Σεβδίλη, Μύρκου Γιάννη, Μποσχοψίου Πέτρο, Σταμπουλή Σάκη Μαρκόπουλο Δημήτρη, Σταμπουλή Λία Θόδωρο Παπαδόπουλο Δράμπαλη και Σίγκο Γιάννη. Σταμπουλή Δημήτρη, Δράμπαλη Γιώργο, Βυζεϊνό, Καρέλα, Σένδρο, Χαλκίδη και Μύρκου Δημήτρη στον πάγκο. Για τον Ορφέα χωριστή 1 Ματζιόρη, 2 Τουρφανίδη, 3 Παπαμανούιλ, 4 Παπαδόπουλο, 5 Αραμπατζή, 6 Ζούφι, 7 Δημητριάδη, 8 Μελισίνη, 9 Κωνσταντινίδη, 10 Παρασκευά και 11 Λυκίδη. Στον πάγκο Ουζούνη, Ιωαννίδη, Τόσιογλου, Αθανασίου, Ματζιόρης, Τζίνης και Κοντολάκου. Εδώ οι δύο αρχηγοί, λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση με τον διαιτητή και τους βοηθούς. Ο Βόλακας πολύ φορμαρισμένος, όπως είπαμε, κάνει διανύει μια εξαιρετική περίοδο με συνεχόμενες νίκες που τον έχουν φέρει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με διαφορά μόνο 3 βαθμούς από την κορυφή. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Με γκολ ξεκινάει το μάτς. Μόλις το 10ο λεπτό, κεφαλιά κοντινή από τον killer του Βόλακα, τον Θόδωρο Παπαδόπουλο, το center for. 1-0 ο Βόλακας μόλις το 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ και πάλι το corner από αριστερά στην καρδιά της άμυνας. Θόδωρος Παπαδόπουλος θα νικήσει τον Μαντζιόρη 1-0 για την ομάδα του Βόλακα μόλις το 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Η χωριστή προσπαθεί να αντιδράσει. Θα γίνει μια προσπάθεια από τον Παρασκευά. Παρασκευάς έξω από την περιοχή θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πιτσακτσί. Στο 14, αυτή η προσπάθεια επειδή για τη χωριστή. Ένα ακόμη στημένο για τον Βόλακα. Μεγάλη δύναμη τα στημένα για τον Βόλακα. Σέντρα από δεξιά διώχνουν οι αμυντικοί. Η μπάλα πάει εκτός περιοχής. Ένα καλό σιρτό σουτ. Ο Ματζιόρης δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Γι' αυτό είναι ο σέντερφορ. Είναι εκεί κοντά ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος στο 32, όπως έκανε και με τον Ευρωκόπη. Από πολύ κοντά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 32, 2-0 για τον Βόλακα με Θόδωρο Παπαδόπουλο σκόρερ. Και πάλι φάση. Απομάκρυναν οι αμυντικοί. Όχι καλά. Η μπάλα έμπεινε μες στην περιοχή. Προς τα πίσω. Ένα μακρινό σουτ. Δεν μπορεί ο Ματζιόρης να διώξει την μπάλα και ο Θόδωρος Παπαδόπουλος από κοντά τη στέλνει στα δίχτυα. Στο 32, Βόλακας χωριστή 2-0. Επίθεση για τον Ορφέα με τον αρχηγό, τον Αραμπατζή. Έκανε μια παλιά προς τον Κωνσταντινίδη, τον Ηλία. Ηλίας Κωνσταντινίδης έτρα για τον Δήμο Δημητριάδη. Μέσα στην περιοχή αυτός προσπαθεί να γυρίσει. Πάσα προς τα πίσω. Το σουτ, η κόντρα, Παρασκευάς. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει εδώ ο διαιτητής. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Σέντρα του Κωνσταντινίδη βγαίνει, μπλοκάρει σταθερά ο Πιτσακτσής. Πάντα σε στιγμιότυπα από το πρώτο ημίχρονο είμαστε. Νέα επίθεση για τον Βόλακα με Σταμπουλή.
ο οποίος προσπαθεί να μπει στην περιοχή, κερδίζει μια κόντρα, παράλληλη σέντρα. Διώχνουν οι αμυντικοί, νέα προσπάθεια από τον Σταμπουλή και τον Θόδωρο Παπαδόπουλο. Το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας, out. Καλή αμυντική συμπεριφορά από τον Σάβα Παπαδόπουλο για την ομάδα της χωριστής. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βόλακας άλλαξε και φανέλες στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του. 55ο λεπτό του αγώνα και πάλι από τον αμυντικό μέσο, τον εξαιρετικό τον Σάκη τον Σταμπολί. Μία πάσα στην πλάτη της άμυνας Γιάννης Ίγκος. Έτσι απλά στο 55-3-0 για τον Βόλακα με σκόρερ τον Γιάννη Ίγκο. Οι πανηγυρισμοί, θα δούμε και την επανάληψη. Εδώ η πολύ ωραία κάθετη από το κέντρο. Βγαίνει ο Ίγκος. Εδώ τις χωριστές κοίταξαν για offside. Ο βοηθός έχει κάτω τη σημαία. Ο Ίγκος περνάει, πλασάρει τον Ματζιόρι. Βόλακας χωριστή 3-0. Με σκόρερ τον Γιάννη Ίγκο. Η χωριστή προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ μια νέα προσπάθεια για την ομάδα του Βόλακα με τα πόδια. Ο Ματζιόρης θα διώξει το σουτ του Ηλία Σταμπουλή. Καλό σουτ έξω από την περιοχή. Προσπάθεια εδώ τώρα με τον Κώστα το Δράμπαλη. Έγινε ένα λάθος στην άμυνα. Μια κόντρα. Θα βγει, θα διώξει ο Πιτσακτσής. Νέα προσπάθεια του Λυκίδη από κοντά, ο οποίος θα σκοράρει. Εδώ μειώνει η ομάδα της χωριστής με τον Λυκίδη στο 62. 4-1, πρώην ποδοσφαιριστής του Πανδραμαϊκού, ο Λυκίδης σκόραρε από κοντά. Εδώ και πάλι η μπάλα γύρισε προς τα πίσω. Έγινε το λάθος από τον Μίρκου που δεν πρόλαβε να διώξει την μπάλα. Έγινε το πρώτο σουτ. Έδιωξε ο Πιτσακτσής, δεν μπόρεσε να απομακρύνει η άμυνα και εκεί βρέθηκε ο Λυκίδης από κοντά εύκολα να τη σπρώξει στα δίχτυα. Εδώ βλέπετε, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Λυκίδης του 62 και 3-1 μειώνει η ομάδα του Ορφέα. Προσπάθεια τώρα με τον Γιάννη Ντοσίγκο, το σκόρερ του τρίτου γκολ για τον Βόλακα. Ωραία κίνηση. Φαλτσαριστό σου, την μπάλα θα φύγει έξω από την εστία του Ματζιόρι. Πάμε στο 73, ένα φάουλ που κερδίζει χωριστή έξω από την περιοχή από την προσπάθεια του Αραμπατζή. Αραμπατζής και ο Παπαμανουήλ είναι πάνω στην μπάλα. Το σου, την μπάλα θα φύγει έξω από την εστία του Πιτσακτσή. Ο Ματζιόρης δίνει συνέχεια στο μάτς με το βολέ. Μια κεφαλιά, η μπάλα στο χώρο του κέντρου για τους παίκτες του Βόλακα. Ωραία κίνηση από τον Σταμπουλή, ωραία κάθετη πάσα. Η παράλληλη σέντρα, Θόδωρος Παπαδόπουλος, έτσι παίζεται το ποδόσφαιρο. Με τρεις πάσες, ο Βόλακας φτάνει στο hat-trick του Θόδωρου Παπαδόπουλου και στο τέταρτο της ομάδας, στο 74, Θόδωρος Παπαδόπουλος και Βόλακας χωριστή 4-1. Και πάλι επανάληψη, πολύ ωραία η κάθετη πάσα. Από τον Ηλία Σταμπουλή ξεκίνησε η φάση. Από τον Κώστα Δράμπαλη, βλέπω καλά εκεί, συνεχίστηκε. Και από τον Θόδωρο Παπαδόπουλο η κατάληξη στο 74 για έναν εξαιρετικό Βόλακα. Το 4-1 για την ομάδα του Λευτέριου Δυτική. Είχαμε και συνέχεια. Νέα προσπάθεια τώρα από δεξιά. 2-3 κόντρες πήρε για να μπει στην περιοχή ο Ράδος Μπιζινός στο 88 και να γράψει το τελικό 5-1 για την ομάδα του Βόλακα. Εδώ η αλλαγή ο Βυζινός μαζί με τον Δημήτρη τον Σταμπουλή και αυτός μπήκε αλλαγή. Δείτε εδώ και πάλι πόσες κόντρες πήρε. Περνάει τον Σάβα Παπαδόπουλο μία φορά. Πάει στη βοήθεια δεύτερος παίκτης του Ορφέα. Δεν τα καταφέρνει. Παίρνει τις δύο κόντρες. Εκτελεί τον Ματζιόρι από κοντά. Βυζινός Ράδος στο 88. Βόλακας χωριστή 5-1. Αυτό ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Και εδώ σφυρίζει τη λήξη του αγώνα ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο κύριος Τάκη. Πρώτα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα σε όλες τις ομάδες του νομού μας. Στους ποδοσφαιριστές, στις διοικήσεις, στους προπονητές, έχουμε γυράσει μάχια και πάνω απ' όλα προς τονίζω υγεία. Από εκεί πέρα και το παιχνίδι, δυστυχώς, αυτά που φοβόμασταν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε να αποσύρουμε ειδικά στις αρχές των δύο ημιχρόνων και στις δύο φορές φάγαμε στο έκτο και στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου ενδεικτικά με τέρμα καθαρά από όχι καλή συγκέντρωση μέσα στον αμυντικό τομέα. Οι παίκτες μας μπήκανε πολύ μουδιασμένα, ίσως φοβηθήκανε, μπορώ να πω το μάτι, δεν μπορώ να καταλάβω. Συζητήσαμε ενώ όλη την εβδομάδα δουλέψαμε πάνω στο ότι περιμέναμε, ξέραμε πώς παίζει πάρα πολύ καλή ομάδα του Βόλακα. Παρ' όλα αυτά, σε όλες τις μονομαχίες μπαίναμε δεύτεροι, δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε το ρυθμό του παιχνιδιού. Θα ήθελα να σταθώ περισσότερο πάλι σε πειθαρχικά μέρη που πάλι εντόπισε στην ομάδα. Με αποτέλεσμα εκεί που μπορέσαμε, προσπαθήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι και πατούσαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο στο γήπεδο. Αποσυντονίστηκε από μία-δύο κινήσεις ορισμένων παικτών όλη η ομάδα. Προσπαθούμε αυτά να τα εξαλείψουμε και θα εξαλειφθούν άμεσα από την ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Όπως σας έχω ξαναπεί και στις προηγούμενες συνεντεύξεις, δυστυχώς έχουμε πολύ κακή νοοτροπία
το να αντιμετωπίζουμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις όταν βρίσκεται να χάνει, ας πούμε, η ομάδα. Από εκεί πέρα, η ομάδα του Βόλακα είναι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Το ξέραμε αυτό, ξέρω τη δουλειά που κάνει εδώ και καιρό ο Λευτέρης εδώ πάνω. Πραγματικά τους χάρηκα σαν ομάδα. Από εκεί πέρα όμως έχω απογοητευτεί από κάποιους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Έχουμε συμβεί. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο μέρος του πρωταθλήματος αυτό ήθελα και το Λευτέρη. Να περάσω εγώ με τη σειρά μου σε ευχές. Να θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία, χαρά, ευτυχία, αγάπη και προσωπική πρόοδο σε όλο οτιδήποτε και να κάνει ο καθένας. Να έχουν υγεία όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι οι παράγοντες, όλοι οι διαιτητές, όλοι ασχολούνται με το κομμάτι του ποδοσφαίρου και αυτοί που παρακολουθούν το εξωτερικό ποδόσφαιρο. Θέλω να συμφωνήσω με τον Σάββα στα περισσότερα από αυτά που είπε. Νομίζω ότι η ομάδα σήμερα δική μου έπιασε μια αρκετά καλή απόδοση. Ξέρουμε ότι η ομάδα της χώρας της έχει επιθετικές αρετές και θα μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω άμα της δεχτεί η ευκαιρία. Δεν της δώσαμε το χώρο και το χρόνο για να μπορέσει να εκδηλώσει αυτές τις επιθέσεις και τις επιθετικές αρετές. Νομίζω σε αυτό το κομμάτι το κατορθώσουμε αρκετά καλά. Σε ένα διάστημα γύρω στο 60 με 75, ένα τέταρτο νομίζω χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και εμείς. Εκεί γίνα κάποια λάθη. Νομίζω ότι δεν δεχτήκαμε κάποιο άλλο γκολ και τελείωσε το παιχνίδι έτσι. Δεν θα πω άλλο σε τακτικά κομμάτια και σε αγωνιστικά. Θέλω να ευχηθώ στο Σάββα το φίλο καλή συνέχεια. Χαίρομαι που βλέπω προπονητές που βγάζουν νεαρούς ποδοσφαιριστές στο παιχνίδι, στο τοπικό. Και νομίζω ότι η ομάδα η οποία χρησιμοποιεί νεαρούς ποδοσφαιριστές έχει μέλλον, παρόν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα του Ράστινγκ ποδοσφαίρου. Να τον ευχηθώ καλή χρονιά, να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια και να του πω να κάνει υπομονή για να μπορέσει να πάρει και τα αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο του Βόλακα. Βόλακας λοιπόν χωριστεί 5-1 και συνεχίζουμε, Δημήτρη, με το παιχνίδι προς το Τσάνι Καλύφτος. Να μας πεις καλύτερα τι έγινε εκεί. Προηγήθηκε προς το Τσάνι 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η Καλύφτος ανέβασε ρυθμό στο δεύτερο, μείωσε με τον Παρουτσί λίγο πριν το φινάλε στο 88. Της ακυρώθηκε ένα γκολ που διαμαρτύρεται ότι δεν ήταν offside. Είχαμε κάποια παράπονα γενικά για τη διαιτησία εδώ. Θα τα δει ο κόσμος. Εγώ έχω πει ότι σαν πάγια τακτική, όσο είμαι καλεσμένος εδώ στην εκπομπή, δεν σχολιάζω φάσεις. Αν θέλεις εσύ βλέποντας την εικόνα να πεις κάτι, νομίζω ότι η εικόνα τα λέει όλα. Ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του και υπάρχει και επιτροπή διαιτησίας που παίρνει τις όποιες αποφάσεις. Προς το Τσάνι Καλύφητος 2-1, να δούμε το βίντεο. Σπορ Καφέ, το αθλητικό στέκι της πόλης. Γήπεδο Προσοτσάνης, Προσοτσάνη Καλύφητος 2-1, Νίκος Αχθοφορίδης Βηρητής του αγώνα με Σάββατο Ρούνογλου και Μαρία Ζάχαρη βοηθούς. Για την Προσοτσάνη, ο Φώτης Χατζικυριάκου παρέταξε 1, Βραμ 2, Παπαμιχαήλ 3, Τσακμακίδη Άρη 4, Θανασιάδη 5, Αστερίου 6, Καρακάση 7, Περσιαλή 8, Κέντογλου 9, Κοκλίδη 10, Τσακμακίδη και 11, Μποϊσίδη. Ενώ για την Καλύφητο, Τάσος Λευκόπουλος παρέταξε τους Μαυρίδη, Παπαδόπουλο Νεοφυτίδη, Ουρσούζη Ευθυμιάδη, Θεοδωρέλη, Κυριακίδη Τσατσιταλίδη, Κωνσταντινίδη, Μαντά και Παρουτσί. Εδώ λοιπόν ο χαιρετισμός των δύο ομάδων λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Εδώ οι παίκτες της Καλυφήτου και οι παίκτες της Προσοτσάνης με τον Κώστα τον Τσακμακίδη αρχηγό. Λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, Προσοτσάνη επανήλθε στα νικηφόρα αποτελέσματα. Η Καλύφητος μετά από δύο συνεχόμενες νίκες με Καλαμπάκι και Αρκαδικό γνώρισε μια ήττα με σκορ 2-1. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Ο Θανασιάδης ο Δημήτρης επανήλθε από τον Ευρωκόπη στην ομάδα της καρδιάς του, στην ομάδα της Προσοτσάνης. Εδώ αυτό το γκολ ακυρώνεται ως offside. Θα δούμε την επανάληψη από την παλιά του Αθανασιάδη. Εδώ ο Αθανασιάδης γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Τσακμακίδης έκανε τη σέντρα. Σηκωμένη σημεία του βοηθού. Το γκολ δεν θα μετρήσει από τον Κοκλίδη. Σε θέση offside με την υπόδειξη του βοηθού. Στο 18 μια μακρινή παλιά απομακρύνουν οι αμυντικοί. Να πάει πλάγια και δεξιά.
Θα γίνει μια σέντρα. Θα διώξουν μια αμυντική μπάλα, φτάνει στα πόδια του Περσιαλή. Περσιαλή έχει καλά πόδια. Το μακρινό σου πάνω από τα δοκάρια του Νόντα Μαυρίδη. Στο 12. Η Προστοτσάνη μπήκε καλά στο μάτς. Εδώ μια παλιά στο 14. Η μπάλα θα γυρίσει στην αγκαλιά του Νόντα του Μαυρίδη. Του κρατάει την μπάλα. Εδώ χρεώνεται. Είναι ένα σου φάουλ ο Μαυρίδης. Προφανώς απογύρισμα αμυντικού, λέει ο Αχθοφορίδης. Χρεώνει λοιπόν τον Μαυρίδη με φάουλ για γύρισμα αμυντικού. Θα δούμε την επανάληψη. Δείτε εδώ, σε αυτή την προσπάθεια βρήκε την μπάλα ο Ευθυμιάδης. Ο διαιτητής θεώρησε εδώ ο Αχθοφορίδης ότι ήταν εσκεμμένο γύρισμα προς τα πίσω. Και πιάνοντας την μπάλα με τα χέρια, ο Νόντας Μαυρίδης έδωσε αυτό το έμεσο για την ομάδα της Προσοτσάνης, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του έμπειρου τερματοφύλακα της Καλυφήτου. Εδώ λοιπόν ο Αχθοφορίδης πήρε την απόφαση και έδωσε αυτό το φάουλ στην ομάδα της Προσοτσάνης. Και το βάλαμε γιατί με το φάουλ, βλέπετε εδώ, γίνει κόντρα από το σούτ του Περσιαλή. Η μπάλα πήγε πλάγια, έγινε μια σέντρα. Και τελείωσε η φάση, πέρασε out για την Προσοτσάνη στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο λεπτά μετά η πάσα μπροστά, το σούτ ο Νόντας Μαυρίδης, καταπληκτική επέμβαση, αλλά ο Κέντογλου έρχεται από κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να γράψει το 1-0 για την ομάδα της Προσοτσάνης. Η προηγούμενη φάση έγινε στο 15, στο 18 ο Κέντογλου έκανε το 1-0 για την Προσοτσάνη. Και πάλι εδώ η επανάληψη, η επίθεση για την Προσοτσάνη. Η μπροστινή παλιά για τον Κώστα Τσακμακίδη, το center forward της ομάδας, θα σουτάρει, ο Νόντας ο Μαυρίδης θα διώξει και από κοντά ο Κέντογλου θα τη στείλει στα δίχτυα στο 18. Θα κάνει το 1-0 για την Προσοτσάνη στο μπάτς με την Καλύφητο. Ένα φάουλο από μακριά για την Καλύφητο. Η μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά, εύκολα ο Αβραάμ θα μπλοκάρει από την πρόθεση εκεί του Θεοδωρέλη. Θα γίνει το φάουλ, απομακρύνουν οι αμυντικοί. Νέα επίθεση για την Προσοτσάνη από δεξιά. Μία μπαλιά προς τον Καρακάση. Καρακάσης βγήκε πλάγια, κάνει μία σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Πήγε να πάρει την κεφαλιά ο Κουκλίδης. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Νόντα του Μαυρίδη. Ένα φάουλ με τον Παρουτσί για την Καλύφητο. Παρουτσής εκτέλεσε, πήγε να μπει στη φάση ο Μαντάς ο αρχηγός. Ένα σούτ από πίσω, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Αβραάμ. Πλησιάζουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ένα νέο φάουλ για την Καλύφητο από μακριά, η μπάλα στα σώματα. Επαναφορά, νέο σουτ. Ο Αβραάμ σταθερά θα μπλοκάρει την μπάλα. Αβραάμ που έκανε την βολέα από μάκρη να είναι αμυντική. Καρακάσης ελέγχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να παίξει δεξιά. Μια καλή μπροστινή παλιά για τον Κοκλίδη. Κοκλίδης πολύ ωραία. Θα πλασάρει τον Νόντα Μαυρίδη. Στην αρχή μπερδεύτηκε δεξί-αριστερό, τελικά πρόλαβε το Μαυρίδη, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για την Προσοτσάνη. Εδώ και πάλι η μπροστινή παλιά, εδώ ο Κοκλίδης με δεύτερη προσπάθεια θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Χτύπησε και ο Νόντας ο Μαυρίδης εδώ, η μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για την Προσοτσάνη με σκόρο του Κοκλίδη στο 44, έτσι έκλεισε και το πρώτο ημίχρονο. Μεγάλο ενδιαφέρον και στο δεύτερο ημίχρονο. Η Καλύφητος και προς τιμή της δεν παράτησε το παιχνίδι. Θα δείτε, είχαμε Grand Guignol εξέλιξη. Εδώ μια επίθεση για την Προσοτσάνη. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα. Από δεξιά μια επίθεση, μια μπροστινή παλιά από τον Μωυσίδη. Βγαίνει ο Νόντας ο Μαυρίδης με τα πόδια, απομακρύνει την μπάλα. Και πάλι Μωυσίδης. Ωραία θα ανεβάσει από αριστερά τον Άρη Τσακμακίδη, ο οποίος θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πέρασε η μπάλα και κατέληξε πλάγιο. Μια επίθεση από αριστερά. Ωραία συνεργασία. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Τσακμακίδης δεν μπόρεσε να βρει καλά την μπάλα. Ο Κώστα Τσακμακίδης, ο Νόντας ο Μαυρίδης, μπλόκαρε την μπάλα. Ένα φάουλ για την Καλύφητο. Λίγο μπροστά από τον χώρο του κέντρου.
Θα γίνει το γέμισμα, μια κεφαλιά προς τα πίσω, παρουτσής, ωραία τρίπλα, δεύτερη τρίπλα, κάνει το κοντρόλ, μπαίνει στη φάση ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος γυρίζει προς τα πίσω, έρχεται να βοηθήσει ο Κοκλίδης στην άμυνα και να απομακρύνει την μπάλα. Καλή στιγμή εδώ για την Καλύβητο να ξαναμπεί νωρίς στο μάτς με τον Παρουτσί. Εδώ Νόντας ο Νεοφυτίδης θα κάνει ένα λάθος. Έκλεψε την μπάλα ο Τσακμακίδης, μπαίνει μέσα στην περιοχή, πλασάρει Νόντας Μαυρίδης σε ετοιμότητα. Εστικτοδός αποκρούει την μπάλα, γέραστος πραγματικά. Του 1975 παρακαλώ, γεννημένος ο Νόντας Μαυρίδης, στα 45 επιπλέον. Εδώ ο Νεοφυτίδης θα κάνει ένα ακόμη λάθος. Θα κλέψουν οι φιλοξενούμενοι μέσα στην περιοχή, παράλληλη πάσα γύρισε γρήγορα. Έκοψε σε κόρνερ ο Σούζης. Επίθεση από αριστερά για την Προσοτσάνη. Ωραία κούρσα, το σουτ με τα πόδια. Και πάλι Νόντας Μαυρίδης δηλώνει παρόν. Απομακρύνει την μπάλα, εξαιρετικός. Έξω από την περιοχή με μια πάσα θα κόψουν ή τη σκαλυφή του. Ωραία κίνηση εδώ και πάλι από τον Παρουτσί. Παίζει με το σώμα, κρατάει την μπάλα. Παρουτσής επιμένει, προσπαθεί να βρει διάδρομο. Πήγε να κάνει μια κάθετη. Δεν τα κατάφερε. Δεύτερο σουτ, την μπάλα ελάχιστα out. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Στράτο Παρουτσί. Που θυμίζω ότι πέτυχε 2 γκολ στο μάτς με τον Κεραυνό Αρκαδικού. Εδώ ένα γέμισμα, απομακρύνουν οι αμυντικοί. Η μπάλα φτάνει στο Μαντά, τον αρχηγό. Μαντά το ζυγίζει το φαλτσαριστό σουτ. Η μπάλα θα φύγει εκτός εστίασης προς το Τσάνης out. Είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο πλέον του μάτς. Το 2-0 παραμένει. Η Προσοτσάνη σε μια νέα επίθεση από αριστερά. Με το Γουνατίδη. Μπάλα θα βγει στο Μωυσίδη. Μωυσίδης, ωραίο σουτ. Η μπάλα έξω από την εστία του Νεοφυτίδη. Του Μαυρίδη. Με την Καλύφητο. Επίθεση και πάλι για τον Αστέρα Καλυφήτου. Μια ωραία κάθετη πάσα τώρα. Βγαίνει η μπάλα από πλάγια. Η παράλληλη σέντρα περνάει από όλους παρουτσείς. Τέτα τέτ δεν το χάνει. Αυτό στο 88 μειώνει η Καλύφητο σε 2-1 με σκόρερ τον Στράτο Παρουτσί στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Θα μειώσει η Καλύφητο και πλέον έχει χρόνο με τις καθυστερήσεις να ψάξει κάτι καλύτερο. Εδώ έγινε η σέντρα από πλάγια, πέρασε η μπάλα από τους αμυντικούς και ο Παρουτσίς από κοντά με την αιστεία ανυπεράσπιστη από τον Αβραάμ που είχε κάνει έξοδο στα πλάγια. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα προς ο Τσάνη Καλύφητο 2-1. Με σκόρερ το Παρουτσί. Ένα φάουλ με πλή. Είμαστε στο φινάλε του αγώνα. Προσπαθούν να διώξουν οι αμυντικοί. Εδώ υπάρχουν διαμαρτυρήσεις Καλυφήτου για χέρι. Παίζεται, λέει ο Αχθοφορίδης, σε αυτό το γέμισμα. Να δούμε την επανάληψη. Είναι στο 90. Ένα φάουλ εκτός περιοχής θα κέρδιζε εδώ η Καλύφητος. Διαμαρτυρήθηκε για χέρι. Παίζεται διξουδίτης. Είναι εδώ ο Θεοδωρέλης. Εκτελεί το φάουλ. Έξω από την περιοχή η διεκδίκηση. Ο κύριος Αχθοφορίδης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, νομίζω ο Άρης ο Τσακμακίδης ήταν εκεί, σε αυτόν βρήκε η μπάλα. Παίζεται, έδειξε ο Αχθοφορίδης. Και πάμε στο 91, δείτε εδώ τι γίνεται τώρα. Θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Αμπεσλίδης το πάρει, κατεβάζει, σκοράρει, τον γκολ ακυρώνεται ως offside από τον βοηθό. Στο 91, σηκωμένη σημαία του βοηθού. Θα δούμε την επανάληψη όσο βοηθάει το πλάνο για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Offside, εδώ και πάλι η επανάληψη. Ο Ευθυμιάδης ανέβηκε, έκανε την μπάσα με το νούμερο 7 εκεί. Είναι ο Κυριακίδης ο οποίος κάνει τη σέντρα και εδώ ο βοηθός έχει σηκωμένη τη σημαία, χρεώνει με offside τον Αμπεσλίδη που παραλίγο να γινόταν η χρυσή αλλαγή της ομάδας του και να σκοράρει τον γκολ, ακυρώθηκε ως offside. Τελικό αποτέλεσμα. Σοτσάνη Καλύφητος 2-1, εδώ και το βολέ του Αβραάμ και η λήξη του αγώνα. Εμείς καταρχήν να δώσει συγχαρητήρια στην Προτσάνη, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Πιστεύω και εμείς σταθήκαμε καλά. Καλά θα το πιάσουμε περισσότερο αμυντικά. Έτσι δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε τίποτα. Ξεκινήσαμε αμυντικά, μήπως και βάλουμε κάποιες φάσεις σαν αμυντικές. Στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω ότι ήμασταν καλοί. Στην ομαδική τακτική, στις τοποθετήσεις. Φάγαμε 2 γκολ από προσωπικά λάθη. Γίνονται αυτά στο ποδόσφαιρο, ούτε έχουμε ευθύνη σε κανένα. Αν δεν γίνονταν λάθη, δεν θα έμπαινε κανένα γκολ σε καμία ομάδα. Είχαμε την ατυχία αυτήν την εβδομάδα, 4-5 βασικοί. Να μην κάνουμε καθόλου προπονήση, ήταν άρρωστη. Σήμερα είχαμε στον αγώνα. Φάνηκε αυτό στη δεύτερη μέρα που δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το ρυθμό της Προτσάνης. Οι παίκτες όμως αυτοί είναι απαραίτητοι στην ομάδα και παίξαμε περισσότερο ρίσκο. Τους αφήσαμε μπροστά και να ρισκάρουμε, μήπως και βάλουμε κάποιο γκολ. Και ξέρετε, αυτά τα παιχνίδια παίζουν ρόλο μεγάλη ψυχολογία. Όσο μένει το 2-0, αν βάλεις ένα γκολ,
αρχίζει, πέφτει η ψυχολογία του ενός, ανεβαίνει το άλλο. Το πετύχαμε το 2-1, αργά. Βέβαια μπορούσαμε να διαβληθεί το σκορ. Με τον Τζάνι πολύ καλή στις αντιθέσεις, στους συνδυασμούς, συνδυαστικό παιχνίδι. Αλλά αφού μας πήγε έτσι το παιχνίδι, για τον κόλ τώρα δεν είναι ακριβώς στην ευθεία που μας ακύρωσε εδώ. Δεν μπορώ να κρίνω. Η επόμενη ξέρει. Αυτά. Εύχομαι υγεία, καλή χρονιά σε όλους. Και το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, να παίζουν τα παιδιά, να χαίρονται. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα και ο καθένας προσπαθεί για το καλύτερο. Αυτά. Να και εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα μπορούμε πιστεύω να τα αντιμετωπίσουμε. Είμαι πάρα πολύ συναγωμένος. Ένα παιχνίδι που δεν ξέρω πόσο έπρεπε να τελειώσει. Επιπολαιότητα πολύ σημαντική από τους παίκτες της ομάδας μου. Ένα παιχνίδι που έπρεπε να είναι πολύ διαφορετικό το σκορ, αλλά άμα δεν βάλεις την μπάλα στα δίχτυα και άμα δεν είσαι πειθαρχημένος ή σοβαρός όταν πρέπει να σκοράρεις, έγινε 2-1, θα μπορούσε να γίνει και 2-2. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος, δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα η δικιά μου στην ομάδα Σπορτσάνης. Πάρα πολύ συναχωρημένος, διότι πρέπει να είσαι σοβαρός. Όταν είσαι Ποσοτσάνη, πρέπει να αντιμετωπίσει απλή την σοβαρότητα. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Καλή συνέχεια, εύχομαι Τάσο. Καλή συνέχεια. Σπορ Καφέ, το αθλητικό στέκι της πόλης. Στο σπορ... Αυτά λοιπόν είναι τα όσα έγιναν στο γήπεδο της Προσοτσάνης, στο Γεώργιος Μακρής. Προσοτσάνη καλύφητος 2-1, με δύο φάσεις οι οποίες δεν χρειάζονται σχολιασμό. Εσείς είστε εδώ για να κρίνετε τι έγινε σε εκείνες τις δύο φάσεις. Απλά εγώ έχω να πω να γίνεται σωστό παιχνίδι, να μην γίνονται λάθη εσκεμμένα. Και Δημήτρη, να συνεχίσουμε να πάμε στη αναμέτρηση που έγινε στη Φτελιά ανάμεσα στα Κύρια και στην Καλυβρίση. Τελικό αποτέλεσμα 1-0. Τι είχαμε εκεί, λυτρωτήσω ο Τάσος ο Παναγιώτου. Πολύ καλή εμφάνιση για την Καλυβρίση. Ζόρισε πάρα πολύ τα Κύρια. Τα Κύρια λυτρώθηκαν γιατί είχαν μια σειρά αποτελεσμάτων που δεν είχαν νίκες από δύο σερή παιχνίδια. Επανήλθαν στα θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, όταν πρωταγωνιστής πρέπει να πάρεις και παιχνίδια όταν δεν είσαι και τόσο καλός αγωνιστικά. Ανέβασαν αριθμούς στο δεύτερο μήχρονο, κέρδισαν μια πολύ καλή ομάδα. Η Καλυβρίση 2 στο 0-0 είχε μια κλασική ευκαιρία. Ναι, με το Σαρι Παυλίδη. Να προηγηθεί με τον Λόι Σαρι Παυλίδη, ο οποίος είναι στο σκοράρι αυτή τη φορά. Και με το Σεμπελίδη στο τέλος με μια κεφαλιά. Σωστά. Πάμε να τα δούμε. Κύρια Καλυβρίση 1-0 στο γήπεδο της Φτελιάς στο παιχνίδι επιστροφής της νίκης για την ομάδα των Κυργίων. Ο Λάζαρος Μουρατίδης παρέταξε 1 Καγγελίδη, 2 Τουματσίδη, 3 Ντόβα, 4 Νικολαίδη, 5 Δημητριάδη, 6 Τρελόπουλο, 7 Παναγιώτου Χρήστο, 8 Ζεκερίδη, 9 Παναγιώτου, 10 Προκοπίου και 11 Αφεντουλίδη. Ο Φόρης και ο Χρήστος Παναγιώτου ήταν στο αρχικό σχήμα. Να πούμε ότι αλλαγή έπαιξαν ο Σαπουνίδης, ο Τάσος Παναγιώτου και ο Χριστοφυλάκης. Για την ομάδα της Καλυβρίσης ο Δημήτρης Βασιλιάδης παρέταξε Τσακίρη, Χατζηνικό, Νικολάου Κουμουνδούρο, Δάφτσιο Παλτσίδη Ψηλίδη, Αβράμι Σεμπελίδη, Σαρυπαυλίδη Λόι, Λάμπρου που επέστρεψε στην ομάδα της Καλυβρίσης και Γούργουλη. Πάμε να δούμε λοιπόν τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Εδώ χαιρετισμό των δύο ομάδων λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Ο κύριος Χορόζογλου, διαιτητής του αγώνα, με την κυρία Νικολαίδου και τον κύριο Ραβίκαλη βοηθούς. Και πάμε λοιπόν να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Δύσκολη νίκη για τα Κύρια στο τέλος με 1-0 απέναντι στην Καλυβρίση. Ένα φάουλ για την ομάδα της Καλυβρίσης στο ξεκίνημα του αγώνα. Με τον Αβράμι εκτελεστή, μες στην περιοχή με το ένα χέρι ο Καγγελίδης απομακρύνει την μπάλα. Ένα μακρινό σουτ που θα γίνει από τον Ψηλίδη. Η μπάλα θα φύγει out στην πρώτη καλή φάση του αγώνα, στο ξεκίνημα του μάτς. Προσπάθεια για την ομάδα των Κυργίων να επιτεθεί. Μια πάσα, πάει να βγει στην κόντρα με τον Προκοπίου, θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Καλυβρίσης. Εδώ και κάποια στιγμή έρθει από τις κερκίδες του γηπέδου της Φτελιάς. Ένα φάουλ έξω από την περιοχή με τον Προκοπίου πάνω από το τείχος. Καλή εκτέλεση, η μπάλα θα περάσει out.
Μια καλή στιγμή τα κύρια. Ένα γέμισμα. Μια κεφαλιά προς τα πίσω, η σέντρα, η μπάλα περνάει παράλληλα από την εστία. Η Δεσιλιά την καλυβρίσει. Ένα φάουλ εκτός περιοχής. Μια διεκδίκηση της μπάλας, δεν απομακρύνουν οι αμυντικοί. Θα γίνει το σούτ από το Δάφτσιο που προωθήθηκε σε αυτή τη φάση. Έκοψε η άμυνα τον Κυλιό, χωρίς πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Επίθεση για τα κύρια από δεξιά, μια σέντρα παράλληλη στην κλειστή του γωνία. Πέφτει ο Τσακίρης, έμπειρος τερματοφύλακας, μπλοκάρει την μπάλα. Μια επίθεση για τα κύρια με τον Αφεντουλίδη. Θα γίνει το γέμισμα. Χρήστος Παναγιώτου πλάσαρε. Η μπάλα έφυγε εκτός εστίας, αλλά νομίζω ήδη ήταν σηκωμένη η σημαία του βοηθού για offside. Ως μη γενόμενη αυτή η φάση για την ομάδα των Κυργίων. Εδώ και πάλι επανάληψη. Με την πάσα εδώ Παναγιώτου σηκωμένη σημαία του βοηθού. Βλέπουμε στο βάθος offside ως μη γενόμενη φάση. Το τελείωμα το πλασέ μπροστά από το Δάφτσιο. Η μπάλα πέρασε out. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Με την ομάδα της καλυβρίσης της Σέντρα. Να δούμε τις καλύτερες στιγμές του δεύτερου ημίχρονου. Πάμε στο πρώτο, δεν είχε πολλές φάσεις. Τα κύρια ανέβασαν ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο ψάχνοντας τον γκολ. Η καλυβρίση στάθηκε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ ένα λάθος. Δείτε τεράστια ευκαιρία από κοντά. Ο Σαρυπαπλίδης χάνει ένα από τα γκολ που λέμε ότι δεν χάνονται. Δεν υπήρχε offside. Από κόντρα η μπάλα βρέθηκε στα πόδια του. Τέτα τέτ πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια του Καγκελίδη. Πολύ μεγάλη στιγμή για την ομάδα της Καλυβρίσης, το 48 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Επίθεση για την ομάδα των Κυριών, Παναγιώτου μες στην περιοχή. Επίσης πολύ μεγάλη ευκαιρία, εδώ έχει σταματήσει η φάση. Δεν μετράει η συνέχεια της και το σύντου Αφεντουλίδη που κατέληξε στα δίχτυα. Σταμάτησε από τον βοηθό η φάση. Και εδώ ο Παναγιώτου θα χρεωθεί με κίτρινη κάρτα από τον διευθυντή της αναμέτρησης, τον κύριο Χορόζογλου, για την διαμαρτυρία. Νέα κάθετη πάσα, νέα επίθεση από δεξιά. Η σέντρα από το Τουματζίδη βγαίνει και μπλοκάρει ο Τσακίρης. Είπαμε όσο περνούσε η ώρα, τα κύρια ήταν η ομάδα που ήθελε άμεσα την νίκη. Επίεσε, η Καλυβρίση στάθηκε πάρα πολύ καλά στο μάτσο. Ο Αβράμης εδώ αρχηγός, μια πολύ καλή εκτέλεση φάουλ με το ένα χέρι. Ο Καγκελίδης διώχνει, πάει να μπει στη φάση. Ο Γούργουλης και ο Λάμπρου θα απομακρύνουν οι αμυντικοί σε πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα των Κυργίων. Νέα επίθεση για τα κύρια, ένα μακρινό σουτ από τον Τρελόπουλο. Η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Out. Με πάει πλέον στο 70. Εντείνεται η πίεση των Κυργίων. Ένα φάουλ από πλάγια. Με πάσα γίνεται το φάουλ. Ο Προκοπίου πήγε να κάνει ένα σούτι κόντρα. Ο Τσακίρης μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια την μπάλα. Δεν του φύγε. Να μπλοκάρει την μπάλα. Χρήστος Παναγιώτου. Ελέγχει την μπάλα. Προσπαθεί να αλλάξει πλευρά και παιχνίδι. Κάνει τη σέντρα. Μια κεφαλιά μέσα στην περιοχή. Η προσπάθεια από τον Δημητριάδη, τον κεντρικό αμυντικό που ανέβηκε. Παναγιώτου γυρίζει από κοντά. Τάσος Παναγιώτου γκολ. Αυτό είναι το 1-0 για την ομάδα των Κυριών στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Η λύτρωση. Παναγιώτου σερβίρει, Παναγιώτου σκοράρει. Ο Χρήστος έκανε τη σέντρα και η χρυσή αλλαγή. Ο Τάσος Παναγιώτου είναι ο παίχτης που θα πετύχει τον γκολ για τα κύρια στο 82. Χρήστος Παναγιώτου κάνει τη σέντρα. Βλέπετε. Ο Τάσος Παναγιώτου μπαίνει στη φάση. Κερδίζει μια κεφαλιά. Ο Δάφτσιος πάει να μαρκάρει τον Δημητριάδη που έχει ανέβει και αυτός σαν κεντρικός αμυντικός να βοηθήσει. Με το κεφάλι γυρίζει προς τα πίσω στο Χρήστο Παναγιώτου. Βγάζει αυτός τη σέντρα και από κοντά με ωραίο πλασέ στην κίνηση. Ο Τάσος Παναγιώτου σκοράρει ωραίο γκολ από τον Τάσο Παναγιώτου. 1-0 για τα κύρια στο 82 με σκόρερ τον Τάσο Παναγιώτου. Ένα φάουλ για την ομάδα της Καλυβρίσης. Η μπάλα περνάει κεφαλιά προς τα πίσω. Εδώ Σωτήρια ο Καγκελίδης στη γωνία του πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Έχει 40-10. Από αριστερά τώρα Τάσος Παναγιώτου θα κάνει την πάσα για τον Προκοπίου. Προκοπίου βγαίνει τέταρτη, θα πλασάρει μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Εδώ τώρα η Καλυβρίση έδωσε διαδρόμους. Προσπάθησε να βγει ψηλά να πιέσει για να φτάσει στην 42-10. Ισοφάριση. Χάθηκε η ευκαιρία από τον Προκοπίου. Ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Προσπαθούν να απομακρύνουν οι αμυντικοί. Καγκελίδης βγαίνει μπλοκάρι. Εδώ υπάρχει μια ψημαχία του Ζακουνίδη με τον Παλτσίδη. Βλέπουμε τον κύριο Χορόζογλου και τους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Παλτσίδης ζητάει πέναλτι. Κίτρινη κάρτα στον Παλτσίδη.
για αυτή την αψημαχία του με τον Ζαπουνίδη. Ο Αβράμης εξηγεί στο διδυτή ότι έπρεπε να αποβληθεί με κόκκινη κάρτα ο παίκτης των Κυργίων για αυτή την αψημαχία. Τιμωρήθηκε απλά με κίτρινη ο Παλτσίδης σε αυτή τη φάση. Ένα γέμισμα τώρα. Βγαίνει ο Καγγελίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Πρώτο Ζαπουνίδη. Νέο γέμισμα. Μπάλα περνάει. Ένα σουτ. Δεύτερο σουτ από το Σεμπελίδη. Η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Τέλος αγώνα. Κύρια Καλυβρίση. Καταρχήν καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρόφιλους, αυτούς που τρέχουν ημέρα νύχτα για τις ομάδες και είναι ήρωες. Μιας και τώρα μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε. Τώρα για το παιχνίδι, νομίζω ότι ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Το παιχνίδι όπως πήγαινε, η ομάδα που θα έκανε γκολ θα κέρδιζε. Ευτύχησε να το κάνει τον γκολ η ομάδα των Κυργίων και τελικά κέρδισε δίκαια. Εμείς χάσαμε πιο μπροστά στο 55-57 λεπτό μοναδική ευκαιρία με τον Σάρη Παυλίδη που ήταν τέτα τέτ. Εάν εκεί προηγούμασταν, εμάς η ομάδα μας είναι ομάδα ψυχολογίας, νομίζω ότι θα παίρναμε και το παιχνίδι. Τελικά κέρδισε, είπαμε, η ομάδα που έκανε τον γκολ από ένα τραγικό λάθος δικό μας και πήρε την νίκη. Συγχαρητήρια λοιπόν στα Κύρια, καλή συνέχεια. Εμείς το επόμενο παιχνίδι που είναι την Τετάρτη με το κύπελο με τον Παδραμαϊκό. Αυτό θα δούμε και έπειτα συνέχεια. Συγχαρητήρια για την νίκη στο Λάζο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι αν θα συνεχίσουν έτσι θα είναι μπροστά και θα πρωταγωνιστούν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Θεωρώ ότι στο σημερινό παιχνίδι ήμασταν για μία ακόμη φορά μετά το Καλαμπάκι, θα έλεγα, μετριότατη. Η απόδοσή μας δεν ήταν αυτή που έπρεπε, αυτή που περιμένουμε. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, ώστε να παρουσιαστούμε πιο δυνατοί και πιο σοβαροί στα επόμενα παιχνίδια, γιατί αυτό γίνεται μετά τις γιορτές, οπότε εδώ λίγο πρέπει να εστιάσουμε και να διορθώσουμε κάποια πραγματάκια. Από εκεί και πέρα για τον αγώνα θα ήθελα να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο θεωρώ ότι δεν βγήκαμε καν στον αγωνιστικό χώρο, δεν ήμασταν καλοί όπως είπα. Προσπαθήσαμε στο ημίχρονο να διορθώσουμε κάποια πράγματα, κάποιες με 1-2 αλλαγές. Βγάλαμε αντίδραση, χωρίς να είμαστε κάτι το ιδιαίτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Ανεβάσαμε την απόδοσή μας και έτσι όπως είπε πολύ σωστά ο coach, το μάτς κρίθηκε στον goal, οπότε είχαμε την τύχη και προηγηθήκαμε και πήραμε το παιχνίδι. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την προσπάθεια, να δώσω και συγχαρητήρια στον coach, στην ομάδα του, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ανταγωνιστική ομάδα που βγάζει πάθος μέσα στο γήπεδο και παλεύει όλα τα παιχνίδια. Καλή συνέχεια θα ήθελα να ευχηθώ, coach, και να πετύχεις στο στόχο. Κύρια Καλυβρίση λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρε τον Τάσο Παναγιώτου. Ακούσαμε για τους δύο προπονητές, τον Δημήτρη Βασιλιάδη και τον Λάζαρο τον Μουρατίδη, δύο καλούς προπονητές θα έλεγα. Με τον Λάζαρο τον Μουρατίδη πρώτη χρονιά η ομάδα του να πρωταγωνιστεί, τα λέει όλα. Και να περάσουμε στο παιχνίδι που ήταν ο Δημήτρης ο Αδάκτυλος, Φωτολίβος Πετρούσα 1-2 με σκόρερ τον Δροσίδη στο 90. Τι έγινε σε εκείνο το παιχνίδι, Δημήτρη? Σημαντικό παιχνίδι, μεγάλη μάχη, ισορροπημένο μάτς. Μου άρεσε πάρα πολύ το Φωτολίβος. Με τις μεταγραφές που έχει κάνει, έχει ενισχυθεί και έπεται και συνέχεια από ό,τι άκουσα για μεταγραφές. Νομίζω ότι θα παλέψει πολύ γερά για την σταθεροποίησή του, για την παραμονή στην κατηγορία, να κερδίσει, να προλάβει και φέτος, όπως τα καταφέρνει σχεδόν κάθε χρόνο να σώζει την κατηγορία ο ιστορικός Άρης Φωτολίβους. Η Πετρούσα είχε την εδαφική υπεροχή, πίεσε στο δεύτερο μήνυμα χωρίς τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Όμως το τέλος όμως για μια ακόμη φορά, δεν θυμάμαι ποια φορά είναι αυτή που το Φωτολίβος πάλι στο 90 συν χάνει παιχνίδι. Με τη Νέα Μισό θυμάμαι ένα παιχνίδι πρόσφατα που είχα περιγράψει εκεί, πάλι στο 90 δέχτηκε τον γκολ. Τώρα πάλι στο 90 παρόλο που. Και είχε στο 88 ευκαιρία, ναι, έτσι. Ναι, και είχε ευκαιρία, όχι μόνο στο 88 δοκάρι, είχε και στο 94 με την απόκρουση του τρίτου τερματοφύλακα της Πετρούσας. 2002 γεννημένος ο Σεπαρδάνης, νεαρός τερματοφύλακας, άρρωστος ο Ιακωβίδης, πρόβλημα από Παπαγεωργίου, έπαιξε ο τρίτος και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Καλό παιχνίδι, ντέρμπι μέχρι το τέλος όπως το περιμέναμε. Πάμε σε εικόνα.
Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, γεια σας από το γήπεδο του Φωτολίβου. Εδώ σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας του νομού μας. Ο Άρης Φωτολίβου, που είναι στους 5 βαθμούς και μόλις την προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, υποδέχεται τη Δόξα Πετρούσας, που είναι στους 22, προέρχεται από εντός έδρας ήταν το Βόλακα και θέλει να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τις επιλογές των δύο προπονητών για το αρχικό σχήμα. Και πρώτα ο προπονητής της γηπεδούχου ομάδας του Άρη Φωτολίβου, ο Μιχάλης Μαχαιρίδης. Παρατάσει ένα Ανέστη Δικταπανίδη, 2 Χατζιμπουργάνη, 3 Χατζίδη, 4 Χατζισαβίδη, 5 Κοκοτσάκι Νίκο, 6 Μπιαζάκι, 7 Μανώλη Κοκοτσάκι, 8 Μακράκι, 9 Μπεζιριάνη, 10 Ρουμελιώτη και 11 Ευσταφιάδη. Στον πάγκο 12 Ντρούγκας, 13 Μπουμπέκι, 14 Βεζίρης, 15 δεύτερος τερματοφύλακας ο Κακουλίδης, 16 Χαραλαμπίδης, 17 Πλακίδης και 18 Χατζίδης. Από την άλλη πλευρά για τη Δόξα Πετρούσας, ο Δημήτρης Κυριακίδης, χωρίς τους δύο βασικούς τερματοφύλακες, Ιακωβίδη και Παπαγεωργίου σήμερα, παρατάσει το νεαρό Σεπαρδάνη στο τέρμα με το νούμερο 1, 2 Στόικου Γιώργος, 3 Δημητριάδης, 4 Μητρούσης, 5 Τζάρτζαλος, 6 Αυγητήδης, 7 Παπακοσταντίνου, 8 Μάριος Στόικου, 9 Γεωργιάδης, 10 Παλικάρης και 11 Δροσίδης. Στον πάγκο 12 Άρμεν, 13 Κυριάκος Ζεδαμάνης, 14 Γιαγκούλας, 15 Παπαγεωργίου, 16 Ανέστης Ζεδαμάνης, 17 Κίρτσης και 18 Γάιδας. Διαιτητής του σημερινού πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού, ο Δημήτρης Γκαϊτατζής, με πρώτο βοηθό τον Άνθιμο Καλωσίδη και δεύτερο βοηθό τον Κώστα Δημόπουλο. Αυγητήδης. Μπροστινή παλιά βγαίνει ο Χατζησαβίδης γρήγορα από την άμυνα για να κόψει Δροσίδης. Δημητριάδης μπαίνει από αριστερά. Δημητριάδης το σουτ. Η μπάλα θα κοντράρει και είναι κόρνερ. Έβαλε ο Χατζημπουργάνης, ο αρχηγός του Φωτολίβου, σωτήρια την κόντρα και παραχώρησε το κόρνερ. Πολύ καλή φάση με τον Δημητριάδη. Μόλις το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης για τους φιλοξενούμενους. Τώρα από αριστερά προσπαθεί να επιτεθεί η ομάδα του Φωτολίβου. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Ωραία τρίπλα από το Ρουμελιώτη. Ρουμελιώτη και δεύτερη τρίπλα και τρίτη τρίπλα και τέταρτη. Μπαίνει στην περιοχή Ρουμελιώτη. Άλλη μία μπαίνει μέσα. Σουτάρι out. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Ρουμελιώτη ξεκίνησε πίσω από το κέντρο. Πέρασε όποιον παίχτη βρήκε μπροστά του. Βρέθηκε μπροστά στην αιστεία. Το σούτ όμως λίγο πάνω από τα δοκάρια του Σιαμαδάνη. Απαντάει το Φωτολίβου στι ευκαιρίε τη Πετρούσα με κλασική εφάση στο 4 με πρωταγωνιστή του Ρουμελιώτη. Μακράκης στο χώρο του κέντρου προσπαθεί να περάσει. Θα χάσει μια κόντρα. Γεωργιάδης κερδίζει. Παλικάρης. Εξαιρετική κάθεση στον Παπακοσταντίνου που περνάει και τον τερματοφύλακα και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 για την ομάδα της Πετρούσας με την πολύ έξυπνη κάθετη πάσα του Παλικάρη. Στην πλάτη της άμυνας ο Παπακοσταντίνου, ένας έμπειρος εξτρέμ, τσίμπησε την μπάλα. Πρόλαβε τον Ανέστη Δικταπανίδη στην έξοδό του. Φερόταν από την αρχή του το μάτς είναι ανοιχτό και θα δούμε γρήγορα γκολ. Μόλις το 8ο λεπτό με σκόρ τον Παπακοσταντίνου. Φωτολίβος Πετρούσα 0-1 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Χατζίδης εκτελεί με δύναμη, προσκυνεστεί, είναι καλό αλλά θα μπλοκάρει ο νεαρός ο Σεπαρδάνης. Αυτό το δυνατό φάουλ του Χατζίδη στο 9. Ρουμελιώτης κρατάει, Μπιαζάκης στο χώρο του κέντρου, ωραία προσποίηση, κρατάει και παίζει και πάλι με τον Ρουμελιώτη. Ρουμελιώτης προσποίηση, δεύτερη, κρατάει την μπάλα. Ρουμελιώτης κάνει μια πολύ ωραία παλιά στο κενό χώρο. Ευσταφιάδης μπαίνει στην περιοχή στο πάρι, πλασάρι 1-1. Ισοφαρίζει το Φωτολίβος με σκόρε τον Ευσταφιάδη. Καταπληκτική η πάσα του Ρουμελιώτης στην πλάτη της άμυνας. Ο Ευσταφιάδης πολύ ψύχρεμα κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και πλασάρει πάνω από τον εξερχόμενο τερματοφύλακα. Το νεαρό Σεπαρδάνη, μπάλα στα δίχτυα στο 12. Ισοφαρίζει το Φωτολίβος 1-1 με σκόρε τον Ευσταφιάδη από την εξαιρετική παλιά που έκανε ο Ρουμελιώτης. Μακράκης έπαιξε ωραία για τον Ευσταφιάδη. Ευσταφιάδης έχει χώρο, κάνει μια κάθετη παλιά για τον Κοκοτσάκη. Κοκοτσάκης πάει να πλασάρει, δεν τα καταφέρνει. Ξανά Κοκοτσάκης, νέο σουτ. Διώχνει σε Παρδάνης, πολύ καλή στιγμή με τον Κοκοτσάκη που επιμένει, δεν τελείωσε η φάση ακόμη. Κοκοτσάκης κρατάει την μπάλα. Κοκοτσάκης πιέζεται, πάει λίγο πλάγια, βγάζει μια σέντρα. Η μπάλα θα φύγει. Τώρα τελειώνει η επίθεση για τον Φωτολίβος. Πολύ καλή στιγμή με τον Κοκοτσάκη στο 14 σε ένα μάτσο που αναλεπτό έχει ευκαιρία. Ευσταθιάδης προσπαθεί, χάνει την μπάλα από το τάκλινγκ του Στόικου. Και τώρα ο Τζάρτζαλος, ωραία παλιά για το Δροσίδη. Δροσίδης κατεβάζει με το στήθος, σηκωμένη σημαία του βοηθού για offside. Διαμαρτύρεται έντονα ο πάγκος της Πετρούσας εκεί με τον Κυριακίδη και τους υπόλοιπους. Στο 19, σηκωμένη σημαία του Δημόπουλου για offside. Δύσκολη φάση για τον βοηθό. Ο Δροσίδης στόπαρε, κατέβασε, σκόραρε, αλλά τον κόλλα ακυρώθηκε. Ο offside με σηκωμένη την σημαία του βοηθού Δημόπουλου. Αυγητήδης. Βάλα μπροστά στο Δροσίδη. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά για τον Δημητριάδη. Δημητριάδης έχει χώρο, κάνει μια προσποίηση. Δημητριάδης, η κάθετη Δροσίδη στο σουτ. Η μπάλα βρήκε στα σώματα και περνάει κόρνερ. Καλή επίθεση αυτή.
με Δημητριάδη και Δροσίδη, κάπου βρήκε η μπάλα κόρνερ στο 22. Η Τρούσης ανεβαίνει, κρατάει την μπάλα, κάνει μια έξυπνη κάθετη για τον Δημητριάδη, δεν διώχνει καλά ο Χατζησαβίδης, Δημητριάδης, μια τρίπλα δεύτερη, Γεωργιάδης από κοντά το σούτ με το πόδι, σωτήρια θα διώξει ο Δικταπανίδης, μεγάλη ευκαιρία με τον Γεωργιάδη, δεν τελείωσε η φάση, Παπακοσταντίνου κρατάει, Αυγητίδης. Γυρίζει, βγάζει μια σέντρα προς τον Γεωργιάδη. Χατζιμπουργάνης είναι εκεί να κόψει με το κεφάλι. Κατεβάζει ο Δροσίδης, φάση διαρκείας. Παλικάρι, το ζυγίζει, σουτ πάνω στο Χατζίδη. Διώχνουν οι αμυντικοί. Δεν λύεται η πολιορκή ακόμη. Συνεχίζεται η φάση. Νέα προσπάθεια. Τώρα τελειώνει με το πλάγιο για το Φωτολίβος στο 28. Μόλις τώρα σφυρίζει ο κύριος Γκαϊτατζής στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Θυμίζω 1-1 το μάτς. Φωτολίβος. Πετρούσα. Με τον γκολ του Παπακοσταντίνη στο 8 προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι 0-1 για να ισοφαρίσει 3 λεπτά μετά με τον Ευσταθιάδη 1-1 η γηπεδούχος ομάδα του Φωτολίβους. Πάντα στόικου, μπροστινή παλιά για τον Παπακοσταντίνου. Παπακοσταντίνου γυρίζει για τον Αυγητίδη. Αυγητίδης παίζει ωραία κάθετα για τον Παλικάρι. Παλικάρης και αυτός κάθετα. Παπακοσταντίνου μπαίνει από δεξιά. Νέα πάσα, Δροσίδης με στην περιοχή. Ανάμεσα σε δύο κλείνεται το σουτ του Μάριου Στόικου. Βάλε κόντρα ο Χατζησαβίδης. Καλή φάση. Η κόντρα του Χατζησαβίδη σώζει το Φωτολίβος. Δεν τελείωσε η φάση. Από αριστερά τώρα Δημητριάδης απλώνει το κοντρόλ. Παλικάρης το σουτ πάλι πάνω στα σώματα. Μπιαζάκης θα κάνει το τάκλι για να κόψει την μπάλα. Αυτή η φάση το 51 για την ομάδα της Πετρούσας και έχουμε τραυματισμό του Χατζίδη. Και ο Φλητίδης με πάσα του φάουλ Δημητριάδης. Ωραία του Παλικάρη τρίπλα. Παλικάρης παίζει και κάθετα για τον Παπακοσταντίνου, ο οποίος δεν μπορεί να τσιμπήσει την μπάλα. Βγαίνει ο Δικταπανίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Από την πάσα του Παλικάρη, καλή στιγμή αυτή. Στο 65 για την Πετρούσα. Προλαβαίνει και γυρίζει προς τα πίσω για τον Χατζίδη. Χατζίδης σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ντούγκας παίρνει μια κεφαλιά. Βεζίρης στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Πάει να κάνει το σουτ. Δεύτερο σουτ η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Να λοιπόν ο Βεζίρης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Μετά από πάσα του Ντούγκα οι δύο αλλαγές συνεργάστηκαν εδώ. Στο 73 η μπάλα πέρασε out από την προσπάθεια του Βεζίρη. Αυγητίδης, Άρμεν. Άρμεν κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει μια σέντρα. Δικταπανίδης βγαίνει. Κεφαλιά η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία με τον Δροσίδη. Δεν τη βρήκε ο Δικταπανίδης στην έξοδο του από τη σέντρα του Άρμεν. Τη βρήκε όμως ο Δροσίδης. Κεφαλιά η μπάλα ελάχιστα out. Η καλύτερη φάση στο δεύτερο ημίχρονο για την Πετρούσα στο 75. Ρουμελιώτης πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση. Ρουμελιώτης λίγα μέτρα φόρα. Ρουμελιώτης εκτελεί απευθείας το πάει ψοδοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Φωτολίβος. Ρουμελιώτης πολύ καλό φάουλ. Πρέπει να τη βρει και ο τερματοφύλακας Ντρούγκας. Ντρούγκας από δεξιά προσπαθεί να κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν οι αμυντικοί. Δεν τη βρίσκει καλά την μπάλα τώρα. Ο Χατζιμπουργάνης προσπαθεί να περάσει. Παίρνει την μπάλα. Χατζιμπουργάνης επιμένει από πλάγια. Πάει να βγάλει μια σέντρα και έχουμε πλάγιο. Πλάγιο για τον Φωτολίβος. Μεγάλη ευκαιρία για το Φωτολίβος στο 88 με το φάουλ του Ρουμελιώτη στο οριζόντιο δοκάρι. Άρμεν στο χώρο του κέντρου στο Δημητριάδη. Δημητριάδης από αριστερά. Ωραία το 1-2 με τον Αυγητίδη. Έγινε η προσποίηση. Ένα τάκλινγκ. Κρατάν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Αυγητίδης κάνει μια σέντρα με στην περιοχή. Δροσίδης γκολ. Δροσίδης γκολ. 1-2 για την Πετρούσα από αυτή τη σέντρα του Αυγητίδη. Ο Δροσίδης μπαίνει στην καρδιά της άμυνας του Φωτολίβους και με αυτή την προβολή τη στέλνει στα δίκτυα στο 90-συν. 1-2 η Πετρούσα με σκόρε το Βαγγέλη Δροσίδη. Δεν έγινε το 2-1 στο δοκάρι του Ρουμελιώτη. Γίνεται το 1-2 2 λεπτά μετά από την πολύ ωραία σέντρα που έγινε από αριστερά. Ο Βαγγέλης Δροσίδης, ένα δεινό σκόρε, πετάγεται στην καρδιά της άμυνας με προβολή τη στέλνει στα δίκτυα στο 90-συν. Φωτολίβος Πετρούσα 1-2 με σκόρε το Βαγγέλη Δροσίδη. Στο 94 πλέον. Χατζίδης, μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του Φωτολίβους. Χατζίδης εκτελεί πολύ καλό. Πέφτει ο νεαρός και διώχνει σε κόρνερ ο Σεπαρδάνης. Πολύ καλό φάουλ από τον Χατζίδη. Πολύ καλό στη γωνία της εστίας ο Σεπαρδάνης. Πέφτει και πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Ντρούγκας πάει να το εκτελέσει. Έχει ακόμη. Κοιτάει το ρολόι του Γκαϊτατζής. Απομακρύνει ο Δημητριάδης και τώρα σφυρίζει τρεις φορές ο Γκαϊτατζής. Νίκη για την Πετρούσα με σωτήρια επέμβαση του Σεπαρδάνη στην τελευταία φάση του μάτς στο φάουλ του Χατζίδη. Τελικό αποτέλεσμα Φωτολίβος Πετρούσα 1-2. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μας μετά την ήττα από τον Βόλακα και τις δραστηριότητες που υπήρχαν στο χωριό λόγω του εθίμου που υπάρχει. Είχαμε πρόβλημα στις προπονήσεις όλη την εβδομάδα και είχαμε και γενικότερα κάποια προβλήματα, ώστε δεν μπορέσαμε να κατεβάσουμε μια δεκάδα όπως το θέλαμε από την αρχή της εβδομάδας.
Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά που πήγαν μέσα προσπαθήσαν να πετύχουν μια νίκη που τη χρειαζόμασταν πάρα πολύ στην δεδομένη στιγμή. Έστω και στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, πετύχαμε τον νικητήριο γκολ και πήραμε τους 3 βαθμούς. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα η οποία έπαιξε αμυντικά αρκετά καλά. Μας έκλεισε πάρα πολύ τους χώρους. Είναι από τα λίγα παιχνίδια που δεν κάνουμε κλασικές ευκαιρίες πολλές. Παρ' όλα αυτά υπήρχε προσπάθεια από τις παίκτες. Πλαγιοκοπήσαμε 2-3 φορές δεξιά-αριστερά για να πετύχουμε κάποια σέντρα και εκεί ύστερα να πετύχουμε κάποιο γκολ. Παρ' όλα αυτά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Νομίζω σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Παρόλο το ότι δυσκολευτήκαμε, όπως είπα και προηγουμένως, πάρα πολύ να βρούμε καινούς χώρους. Πάνω δω συγχαρητήρια στους παίκτες που παρόλο τις αντίθετες συνθήκες πετύχαν αυτή την νίκη και συνεχίζουμε το πρωτάθλημα με άλλη ψυχολογία. Θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για την απόδοση του νεαρού τερματοφύλακα του Σεπαρδάνη? Λείπαν οι δύο πρώτοι, Παπαγεωργίου Ιακωβίδης, και νομίζω ότι στο τέλος ήταν καθοριστικός. Ναι, ο Χρήστος είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος την αρχή της χρονιάς δουλεύει μαζί με τους υπόλοιπους τερματοφύλακες. Σίγουρα ήταν στο μυαλό μας κάποια στιγμή να παίξει. Βέβαια σήμερα έπαιξε λόγω του ότι οι δύο τερματοφύλακες, ο ένας ήταν ο άρρωστος και ο άλλος δούλευε και οπότε πήρε τη θέση κάτω από τα δοκάρια. Θεωρώ ότι ήταν έτοιμος να το κάνει αυτό και πραγματικά με την τελευταία απόκρουση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων μας κράτησε ζωντανός και πέτυχαμε την νίκη. Μιχάλη. Παίξαμε μια πολύ καλή ομάδα, όντως παίξαμε αμυντικά. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλοί. Στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω των δυνάμεων, πυρήσεις επετρούσαν. Κρατήσαμε καλά αμυντικά. Δυστυχώς, βάγαμε πάλι ένα γκολ στο 90. Δεν θα σταθώ σε αυτό, θα σταθώ λίγο στους διαιτητές, γιατί έχει γίνει κουραστικό αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι και τα δύο γκολ είναι από... ξεκινάει η φάση από το φάουλ. Δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο, τα δικά μας τα βλέπουν όλα, ότι είναι εναντίον μας και ότι είναι υπέρ μας δεν το βλέπουν. Εύχομαι να είναι ανθρώπινα λάθη, να μην είναι, δεν ξέρω, ειλικρινά σας μιλάω, αυτά τα λάθη δεν πιστεύω ότι είναι ανθρώπινα. Έχουμε δει αγωνιστικά τον Άρη Φωτολίβους να βελτιώνεται πάρα πολύ από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτό τουλάχιστον σας αφήνει ικανοποιημένο για τη συνέχεια, γιατί παίζατε σήμερα με μια ομάδα από το πάνω ράφι. Παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα. Και αυτό ήθελα να πω. Είπα ότι ήμασταν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όσο αντέχαμε και είχαμε δυνάμεις. Γιατί έχουμε πρόβλημα και εμείς με τις προπονήσεις, με τις δουλειές στα παιδιά. Τους κοιτάμε, πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ καλό μάτς. Τις ίδιες ευκαιρίες χάσαμε εμείς και στο 90 είχαμε δοκάρι. Απλά στο δεύτερο ημίχρονο λόγω των δυνάμεων που είχε η Πετρούσα ήταν καλύτερη. Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες, πιστεύω. Είστε κοντά στη διαχωριστική ζώνη, έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές, θα γίνουν κι άλλες μέχρι το τέλος. Θα δούμε, άμα βρούμε κάτι που μπορούμε να πάρουμε, θα το πάρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είδαμε λοιπόν τις φάσεις, καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Φωτολίβος Πετρούσα. Τελικό αποτέλεσμα 1-2. Ακούσαμε και τους δύο προπονητές, τον Δημήτρη Κυριακίδη και τον Μιχάλη Μαχαιρίδη. Ο Μιχάλης Μαχαιρίδης και η πλευρά του Φωτολίβου Δημήτρη, άμα δεν κάνω λάθος, εξέφρασε κάποια παράπονα για τη διαιτησία. Κάποια παράπονα, βέβαια, να έχω ξαναπεί ότι σε ένα βίντεο 7-8 λεπτών στιγμιοτύπων μαζί με τις δηλώσεις δεν μπορούμε να βάζουμε το κάθε φάουλ ή αν 2 λεπτά πριν πει τον γκολ έγινε φάουλ και δεν έπαιξε η φάση και μετά από ένα λεπτό προήλθε τον γκολ. Εμείς επειδή πάντα εδώ πέρα μας αρέσει η δικαιοσύνη και ποτέ δεν κρύβουμε ούτε φάσεις ούτε οτιδήποτε γίνεται στο μάτι, θα πούμε ότι το παιχνίδι αύριο 7 η ώρα θα μεταδοθεί ολόκληρο από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος με τα replay του κανονικά τα πάντα. Οπότε 7 η ώρα μπορείτε να το παρακολουθήσετε ολόκληρο το συγκεκριμένο παιχνίδι σε μαγνητοσκοπημένη μετάδοση. Καταλαβαίνω και τον εκνευρισμό του Μιχάλη Μαχαιρίδη ότι η ομάδα δεν πάει καλά. Όταν παίζει καλά και δεν πάει καλά, για το Φωτολίβος είναι αλήθεια ότι δεν αξίζει αυτούς τους 5 βαθμούς που έχει σύμφωνα με τα αρκετά παιχνίδια που το έχω παρακολουθήσει εγώ φέτος. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Τετάρτη 7 η ώρα ο Παδραμαϊκός με τον Πανσεραϊκό. Θα έχουμε και τον ημιτελικό του κυπέλου Καλαμπάκη προς το Τσάνι Τετάρτη και Καλυβρίση Παδραμαϊκός. Θα είμαστε στο Καλαμπάκη προς το Τσάνι. Καλαμπάκη Αμπελόκηποι. Διορθώνω το ένα ζευγάρι Καλυβρίση Παδραμαϊκός το άλλο. Στο Καλαμπάκη Αμπελόκηποι θα είμαστε εκεί και θα το δείξουμε μέσα στην εβδομάδα και αυτό το παιχνίδι. Αύριο στις 7 το παιχνίδι του Φωτολίβους με την Πετρούσα. Τετάρτη στις 7 το παιχνίδι του Παδραμαϊκού με τον Πανσεραϊκό που ξέρω ότι περιμένετε να τα παρακολουθήσετε. Και να πω Δημήτρη πριν πάμε στο τελευταίο βίντεο πριν το προσπονήσεις ότι έχουμε και αλλαγή ώρας το προσεχές Σάββατο στα παιχνίδια. 3 και 4 πλέον και όχι 3 η ώρα η έναρξη των αγώνων. Όλα τα μάτς
τα 6 από τα 7 Σάββατο. Κυριακή παίζει μόνο το Καλαμπάκι με την Προσοτσάνη, ενώ δεν έχουμε ούτε την επόμενη εβδομάδα Β κατηγορία. Στις 26 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, αρχίζει και πάλι το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας. Και να περάσουμε, Δημήτρη, στο 7ο και τελευταίο βίντεο από τις αναμετρήσεις της Α κατηγορίας. Εκεί που τον Ευρωκόπη αναδύθηκε ισόπαλο με τους Αμπελόκηπους 2-2. Και αυτό είχε πολλά θέματα με διαιτησίες, με αυτά τα με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον Μουζενίτοφ, ή τον Ευρωκόπη που πέτυχε 2 τέρματα. Και σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο τέλος μας. Ήταν εκπομπή γκολ και θέμα. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για κλείσιμο. Καλό βράδυ στον κόσμο. Καλό σας βράδυ. Πάμε στην αναμέτρηση Ευρωκόπη Αμπελόκηπη. Ένα από τα πιο σπουδαία παιχνίδια της αγωνιστικής στον Ευρωκόπη. Είναι Ευρωκόπη Αμπελόκηπη σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο παιχνίδι 2-2. Νίκος Παρασκευούδης διαιτητής του αγώνα με Αλβανίδη και Μπούλη βοηθούς. Κονταξής Στράτος προπονητής Ευρωκοπίου παρέταξε Μιχαηλίδη, Αμπατζίδη, Τολμαίδη, Τσενεκλίδη, Κασό, Σωτηρόπουλο, Μπάτσιο, Κεσόπουλο, Μιχαηλίδη, Μουζενίτοφ και Γαλόπουλο, Τσακίρης, Μουζενίτοφ, Ζάντσας και Κεσίδης, αυτοί που έπαιξαν αλλαγή. Αμπελόκηπη Γιάννης Ιωαννίδης, Λαζόγλου, Ξενίδης, Κισίδης, Κώστα, Τσερκέζος, Μίγας, Κισίδης, Σάκης, Περσίδης, Τόπης, Σιδηρόπουλος, Κουπρόγλου και Σαϊνίδης οι 11. Ο Πέτρο, ο Διαμαντής, ο Καραγκιοζίδης και ο Ζούνης ήταν οι παίκτες που αγωνίστηκαν ως αλλαγή. Εδώ χαιρετισμό των δύο ομάδων με τον Νίκο Παρασκευούδη και τους βοηθούς του. Και πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Είπαμε σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο παιχνίδι. Τον Ευρωκόπη έκοψε το δρόμο των συνεχόμενων νικών της πρωτοπόρου ομάδας των Αμπελόκηπων. Μπάμπης Μίγας αρχηγός από τη μία πλευρά. Ο Κεσόπουλος ο Δημήτρης αρχηγός από την ομάδα του Ευρωκοπίου. Το μάτι που ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς με γκολ στο 5ο λεπτό. Μιχαηλίδης θα κάνει το βολέ για τον Ευρωκόπη. Ο Παρθένης, ο Χρήστος, ο Σέντερφορ πήρε μια κεφαλιά. Μουζενίτοφ κρατάει την μπάλα, ωραία προσπίζει. Πολύ ωραίο σου τον Μουζενίτοφ. 1-0 για τον Ευρωκόπη με τον εξαιρετικό τον Ηλία τον Μουζενίτοφ, ο οποίος θυμίζω ότι είχε και ένα πέρασμα από τον Ακρίτ, από τον Παδραμαϊκό, στη γάμα εθνική κατηγορία στο ξεκίνημα τη σεζόν, για να γυρίσει στον Ακρίτα. Βλέπετε εδώ τι ωραία στόπαρε την μπάλα, την κράτησε. Είδε εστία, σημάδεψε η μπάλα στα δίχτυα του Λαζόγλου, αδύνατο να αντιδράσει. 1-0 Ευρωκόπη Αμπελόκηπη μόλις το 5ο λεπτό με σκόρερ τον Μουζενίτοφ. Άμεση αντίδραση για τους Αμπελόκηπους που είχαν καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Ένα γέμισμα προς την περιοχή, απομακρύνουν οι αμυντικοί, ένα σου την μπάλα στο εξωτερικό μέρος των δικτύων από αυτή την προσπάθεια που έγινε από τον Τόπι. Η μπάλα πέρασε out. Τσερκέζος από την άμυνα σε μια επίθεση για τους Αμπελόκηπους. Χτίζει παιχνίδι, εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού. Προσπάθεια με τον Τόπι από αριστερά. Θα γίνει σέντρα Σαϊνίδης 1-1. Ο Τόπι σέρβιρε, ο Σαϊνίδης σκόραρε στο 13. Οι Αμπελόκηποι ισοφαρίζουν σε 1-1. Εδώ ο Λόι Σαϊνίδης πανηγυρίζει, το αφιερώνει στον προπονητή του, τον Γιάννη Ιωαννίδη. Βλέπετε εδώ και πάλι πολύ ωραία σέντρα του Τόπι από αριστερά στην καρδιά της άμυνας. Ένα σέντερ φορήσιο γκολ από τον Λόι Σαϊνίδη. Η κεφαλιά το 1-1, η ισοφάριση των Αμπελόκηπων. Μόλις το 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε στο 25. Μίγας θα κάνει μια σέντρα. Η μπάλα μέσα στην περιοχή θα βγει, θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια ο Παρθένης ο Μιχαηλίδης, ο τερματοφύλακας του Ευρωκοπίου. Πάμε στο 23. Μίγας θα κάνει μια σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά γκολ από τον Τόπι που ακυρώνει το offside στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε την επανάληψη. Σηκωμένη σημεία του βοηθού δεν μετράει τον γκολ των Αμπελοκήπων. Στο 1-1. Εδώ και πάλι. Μίγας, εδώ τη στιγμή της έντρας, ο βοηθός έχει σηκωμένη σημαία, χρεώνει με offside, ο Σαϊνίδη δεν μετράει τον γκολ των Αμπελοκήπων στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, σηκωμένη σημαία του βοηθού. Πάμε στο 28, είπαμε οι Αμπελόκηποι ήταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο, ο Μίγας θα κάνει μια κεφαλιά μέσα στην περιοχή, το πλασέ Σωτήριο, ο Μιχαηλίδης θα διώξει Μίγας και πάλι από κοντά πάνω στη γραμμή, η μπάλα θα βρει τον Τολμαίδη, πέναλτι από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Στο 33 ο Τολμαίδης αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα, απευθείας κόκκινη κάρτα, το Τολμαίδης αδιαμαρτύρητα το δέχεται, χέρι μέσα στην περιοχή, θα δούμε την επανάληψη, εδώ με την κεφαλιά πάσα μέσα στην περιοχή ο Κουπρόγλου θα κάνει ένα πλασέ,
Θα διώξει ο Παρθένης ο Μιχαηλίδης. Μπάμπης Μίγας μπαίνει στη φάση, σουτάρει από κοντά. Και εδώ Τολμαίδης με απλωμένο χέρι κοντά στη φάση ο Νίκος Παρασκευούδης. Κόκκινη κάρτα στον αμυντικό του Νευροκοπίου και πέναλτι για τους αμπελόκηπους. Χρυσή ευκαιρία στο 33 με το σκορ στο 1-1 να πάρουν προβάδισμα στο σκορ. Και εδώ η απευθείας κόκκινη κάρτα του Παρασκευούδη στον Τολμαίδη. Μίγας στην εκτέλεση, Παρθένης Μιχαηλίδης κάτω από τα goal post, Μίγας εκτελεί, πέφτει σωστά, ο Μιχαηλίδης αποκρούει το πέναλτι, κρατάει το 1-1 για την ομάδα του, σωτήρη επέμβαση από τον Παρθένη Μιχαηλίδη, δεν ήταν και καλά εκτελεσμένο το πέναλτι από τον Μίγα, θα δούμε την επανάληψη. Εδώ ο πολύπυρος Μπάμπης Μίγας, αλλά είπαμε και οι μεγάλοι παίχτες χάνουν πέναλτι. Ο Παρθένης Μιχαηλίδης περίμενε κοντά στο κέντρο της εστίας, έπεσε, έδιωξε την μπάλα, κράτησε το 0 για την εστία του. Πάντα στο πρώτο ημίχρονο είμαστε, με παίκτη παραπάνω πλέον οι αμπελόκηποι για παραπάνω από μια ώρα αγώνα. Μπάμπης Μίγας, ωραία προσπάθεια το σούτ, εδώ παραλίγο να ξυλωθεί. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα out από το δοκάρι του Παρθένη του Μιχαηλίδη. Ποιος εδώ θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Πάντα στο πρώτο ημίχρονο είμαστε. Με Περσίδη σε μια επίθεση οι αμπελόκηποι, ένα μακρινό σούτ. Θα πέσει ο Μιχαηλίδης με διπλή προσπάθεια, θα μπλοκάρει πριν μπει στη φάση ο Λόης Αϊνίδης. Μπλοκάρε. Μια προσπάθεια με τον Κισίδη Ντοσάκη, ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή, πέφτοντας ο Μίγας έκανε το σουτ και πάλι ο Μιχαηλίδης, φύλακας άγγελος της εστίας του Νευροκοπίου, με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Και Σόπουλος σε μια προσπάθεια κόντρας για τον Νευροκόπη, θα κάνει μια μπροστινή παλιά. Μιχαηλίδης ο σεντερφόρ προσπαθεί να περάσει, κλεισμένος από δύο, θα πέσει. Εδώ ζήτησαν πέναλτι του Νευροκοπίου, παίζεται, έδειξε ο Νίκος Παρασκευούδης. Θα δούμε την επανάληψη. Εδώ ο Μιχαηλίδης σε αυτή τη φάση πήγε να περάσει. Εδώ ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Επίθεση και πάλι για τους αμπελόκηπους. Στο 45 είμαστε, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Μια προσπάθεια από αριστερά, ένα σουτ και πάλι ο Μιχαηλίδης είναι εκεί για να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Πολλές οι ευκαιρίες των αμπελόκηπων στο πρώτο ημιχρόνο. Το κόρνερ εκτελέστηκε με πάσα. Θα γίνει μια σέντρα και πάλι ο Μιχαηλίδης είναι εκεί για να διώξει. Κουπρόγλου και πάλι ο Μιχαηλίδης πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Καταπληκτικές επεμβάσεις από τον τερματοφύλακα του Νευροκοπίου, τον Παρθένη Μιχαηλίδη. Διπλή επέμβαση τώρα, κρατάει το 1-1. Το κόρνερ με πάσα, Κουπρόγλου, σέντρα. Θα διώξουν οι αμυντικοί με τον Τσενεκλίδη. Νέα προσπάθεια, νέα απομάκρυση της μπάλας και έχει δοθεί επιθετικό φάουλ. Εδώ σε αυτή την προσπάθεια των παικτών των αμπελόκηπων. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, που οι αμπελόκηποι δεν ήταν τόσο καλοί όσο στο πρώτο. Τον Ευρωκόπη διαχειρίστηκε πολύ σωστά το μάτς. Εδώ ένα φάουλ με τον Κεσόπουλο από μακριά στο εξωτερικό μέρος του δικτύου του Λαζόγλου, ο οποίος όμως φαινόταν να ελέγχει την μπάλα. Μια προσπάθεια από δεξιά για τους αμπελόκηπους. Μια σέντρα. Πέτρο θα κάνει ένα σουτ. Η μπάλα βρίσκει στον Τζενεκλίδη. Γκολ. 1-2 για τους αμπελόκηπους με αυτογκολ. Άτυχη στιγμή εδώ για τον Ευρωκόπη, το οποίο δεν δεχόταν τις φάσεις. Τις συνεχόμενες που δεχόταν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά σε αυτήν εδώ τη φάση με την αλλαγή του Γιάννη Ιωαννίδη, τον Πέτρο, έγινε το σούτ, η μπάλα άλλαξε πορεία, βρήκε στο πόδι του Τσενεκλίδη. 1-2 στο 60 λεπτό της αναμέτρησης για τους αμπελόκηπους και πάλι εδώ το σούτ του Πέτρο. Βλέπετε εδώ Τσενεκλίδης έβαλε το πόδι του για να διώξει, άλλαξε πορεία, ξεγέλασε τον Παρθένη Μιχαηλίδη, η μπάλα στα δίχτυα. 1-2 οι αμπελόκηποι με αυτογκολ του Τσενεκλίδη στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε στο 67, ο Μουζενίτοφ θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Μια πτώση, ένα σουτ, την μπάλα θα βρει στον παίκτη των αμπελόκηπων. Πέναλτι, πέναλτι από τον κύριο Παρασκευούδη. Και χέρι και κίτρινη κάρτα στον Πέτρο για αυτή τη φάση. Στο 67 λοιπόν, χρυσή ευκαιρία για τον Ευρωκόπη να ισοφαριστεί. Εδώ αρχικά το πέσιμο του Μπάτσιου σε αυτή τη σέντρα που έγινε ο Παρασκευούδης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και εδώ στο σουτ που έγινε, εδώ στο πέσιμο θα δώσει πέναλτι στο σουτ που έκανε ο Κατριτζίδης με το νούμερο 16, δίνει χέρι στον Πέτρο Παρασκευούδης, πέναλτι για τον Ευρωκόπη Μουζενίτοφ, δεύτερο προσωπικό του τέρμα, δεύτερο για την ομάδα του, ισοφαρίζει 2-2 στο 67 ο Ηλίας Μουζενίτοφ, ισοφαρίζει για την ομάδα του Ευρωκοπίου με αυτό το πέναλτι που έδωσε ο Παρασκευούδης. Και πάλι εδώ η επανάληψη, Μουζενίτοφ, η μπάλα στα δίχτυα, έπεσε σωστά ο Λαζόγλου, ο οποίος θυμίζω με την Προσοτσάνη στον προημιτελικό κυπέλλου είχε πιάσει τρία πέναλτι.
Ναι, καλά, ήταν φοβερός. Εδώ δεν τα κατάφεραν και έπαιζε σωστά. Εδώ Μουζενίκοφ και πάλι από μακριά παραλίγο τον Ευρωκόπη με 10 παίκτες να κάνει και την ανατροπή. Ο Λαζόγλου όμως με το ένα χέρι κατέβασε την μπάλα, μπλόκαρε. Είναι στο σημείο που όλοι οι αμπελόκηποι έχουν βγει μπροστά για να ψάξουν τον γκολ της νίκης και βρίσκει διαδρόμους στον Ευρωκόπη, έστω και με παίκτη λιγότερο. Νέα προσπάθεια από δεξιά, μία σέντρα θα απομακρύνουν οι αμυντικοί σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Τόπι για τους αμπελόκηπους που επιμένουν, θα γίνει ένα νέο γέμισμα. Μια κεφαλιά προς τα πίσω, από δεξιά μια σέντρα, πάει να μπει στη φάση ο Κουπρόγλου. Κουπρόγλου πέφτει, εδώ διαμαρτυρήθηκαν οι αμπελόκηποι για παράβαση. Έδειξε να συνεχίσει στο παιχνίδι. Βλέπουμε και τα νεύρα του Τσενεκλίδη με τον Κουπρόγλου. Πάει στη φάση και ο Μιχαηλίδης. Πολύ μεγάλη ένταση εδώ σε αυτή τη φάση που ο Κουπρόγλου πήγε να κερδίσει το πέναλτι. Βλέπετε εδώ τι γίνεται. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Πολύ μεγάλη ένταση προς το φινάλε της αναμέτρησης. Ηρεμεί τα πνεύμα τον Νίκος Παρασκευούδης και χρεώνει από μία κίτρινη κάρτα τον Κουπρόγλου και τον Μιχαηλίδη που είναι πλάκησαν σε αυτή την λεκτική διαμάχη για να δοθεί τέλος σε αυτή τη φάση. Ένα πλάγιο, μία κεφαλιά από το Μίγα, διώχνει ο Τσενεκλίδης, νέα προσπάθεια και πάλι των αμπελοκήπων. Ζήτησαν κάτι, ο διαιτητής έδειξε κόρνερ στην προσπάθεια του Τσενεκλίδη. Βλέπετε εδώ τις διαμαρτυρίες. Ο Παρασκευούδης έδειξε το κόρνερ. Τσενεκλίδης πιάνει το κεφάλι του. Θα δούμε και πάλι εμείς την επανάληψη για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εδώ η εκτέλεση του πλαγίου. Η μπάλα περνάει κεφαλιά του Μίγα. Εδώ στο κατέβασμα του Τσενεκλίδη, στην πρώτη φάση νομίζω, διαμαρτυρήθηκαν οι των αμπελοκήπων για απέναλτι. Ο κύριος Παρασκευούδης έδειξε να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που τα είχε όλα πραγματικά. 4 γκολ, αφισβητούμενες φάσεις, χαμένο πέναλτι. Το ευχαριστήθηκε ο κόσμος που το παρακολούθησε. Ξενίδησε μία από τις τελευταίες προσπάθειες των αμπελοκήπων στο ματς. Η μπάλα πάει δεξιά στον Διαμαντή που έκανε τη σέντρα. Χάνεται και αυτή η ευκαιρία για την ομάδα των αμπελοκήπων από την προσπάθεια του Διαμαντή και λήξη αγώνα από τον Νίκο Παρασκευούδη. Πανηγύρια στον πάγκο του Ευρωκοπίου. Τελικό αποτέλεσμα. Ευρωκόπη αμπελόκηποι 2-2. Δεν έχω πάρα πολλά να πω. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος. Ο αντίπαλος μας ήταν αξιόμαχος. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλή απόδοση και βγάλαμε αρκετές φάσεις. Στο δεύτερο, όντως η απόδοση μας έπεσε και δεν πήραμε αυτό ακριβώς που περιμέναμε. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν να έχουν καλή συνέχεια και να δώσω και συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας απερίσπαστη. Να τη δώσω ένα αμπελόκηπο καλή συνέχεια και θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή φέτος στο πρωτάθλημα. Και θεωρώ ότι, να μην πω ότι είμαι σίγουρος, ότι θα τερματίσει πρώτη και θα κόψει το νήμα και θα ανεβεί στην επόμενη κατηγορία. Για το παιχνίδι, παρά τα προβλήματά μας, στην τελευταία στιγμή απουσίες βασικών ποδοσφαιριστών και συμπληρώνοντας 16 με το ζόρι και την κρισιμότητα του παιχνιδιού παίζοντας με την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε ό,τι μπορέσουμε. Παρ' όλα αυτά, φάνηκε ότι ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πιο ψηλά, προσπαθήσαμε σε κόντρα να βγάλουμε κάποιες φάσεις και έτσι έγινε και το γκολ το 1-0. Δεχτήκαμε ένα γκολ και δεχτήκαμε αρκετές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω 6-7 πολύ καλές φάσεις, με σωτήριες επεμβάσεις στην τροματοφύλακά μας του Μιχαηλίδη του Μαρτένη. Στο δεύτερο ημίχρονο θα συμφωνήσω εν μέρη για την απόδοση της αντίπαλης ομάδος, αλλά στο ημίχρονο και όταν το 23 παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ολμαίδη, στο δεύτερο ημίχρονο είσαι αναγκασμένος και τις χαμηλότερες δυναμικότητες της ομάδας μου να κλείσει τους χώρους στο δεύτερο μισό, στο αμυντικό κομμάτι εννοώ, έτσι ώστε να, μια ποιοτική ομάδα να μην την επιτρέψει να βρει χώρους για να απειληθείς. Αν και με 10 παίκτες, νομίζω ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, τα καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο και στις δύο φάσεις που κάναμε ευτυχήσαμε να κάνουμε και να κερδίσουμε και το πέναλτι και να συμφαρίσουμε στο 2-2. Και νομίζω ότι τα παιδιά πήγαν πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, κλείνοντας όλους τους χώρους. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά μου για την προσπάθεια που κάναν και αυτό μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε για τη συνέχεια του πρωταθλήματος έτσι ώστε να σώσουμε την κατηγορία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Καλή συνέχεια.
από τη γόνιμη γη της Μακεδονίας, 300 κτηνοτρόφοι με μεράκι παραδίδουν το καλύτερο και ποιοτικότερο γάλα. 50 χρόνια τώρα το επεξεργαζόμαστε και το προσφέρουμε την ίδια ημέρα στο ποτήρι σας. Φρέσκο, αγνό, νεογάλ, παράδοση, ποιότητα. GG Ιωαννίδης Ιωάννης. Κατεψυγμένα τρόφιμα, παγωτά, κρύα σάντουιτς και με ένα τηλέφωνο στο 6946-413-267 σας φέρνουμε και τα παγάκια στο χώρο σας. Εισάγει, εμπορεύεται, αντιπροσωπεύει και διακινεί στην περιοχή μας κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα, λαχανικά, πουλερικά, προϊόντα ζύμης, κυνήγι, έτοιμα σάντουιτς πανίνι, σαλάτες, παγωτά, οικογενειακά, χύμα και ατομικά και Delicatessen. Τροφοδοτούμε ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, fast food, ατοπία, αναψυκτήρια, σούπερ μάρκετς, παντοπολία και περίπτερα. Η πείρα μας, το εξειδικευμένο προσωπικό μας και τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε εγγυώνται την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας με πιστοποίηση HACCP, τις χαμηλότερες τιμές και το άψογο σέρβις. Αντιπροσωπείες κατεψυγμένων τροφίμων GG Ιωαννίδης Ιωάννης. Στο μικροχώρι δράμας, τηλέφωνο και φαξ στο 25210-83000 και 83025, κινητό 6946-413-267. Ιωαννίδης Ιωάννης, η λύση για τον σύγχρονο επαγγελματία. 10 χρόνια ασφάλεια στις μετακινήσεις, 10 χρόνια σεβασμό στο περιβάλλον, 10 χρόνια οδηγική απόλαυση, 10 χρόνια όλα υπό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο δράμας AutoVision. Ιδιωτικό κτέο δράμας AutoVision. Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας. Δεσμευόμαστε να συνεχίζουμε να δικαιώνουμε την επιλογή σας. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 25-210-67-444 και 68-777. Καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Ιδιωτικό κτέο δράμας στο Δοξάτο. 10 χρόνια όλα υπό έλεγχο. Θέλετε εγγύηση στα καύσιμα? Θέλετε ποιότητα? Θέλετε σιγουριά και καλές τιμές? Τότε θέλετε καύσιμα Calfa Soil. Calfa Soil, στο κέντρο της Δράμας, για πραγματικά ποιοτικά καύσιμα με την υπογραφή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που πιστοποιεί την ποιότητα και την ποσότητα με συνεχόμενους ελέγχους. Σε κεντρικό σημείο της Δράμας, κοντά στο διοικητήριο. Το βενζινάδικο που σας φροντίζει χειμώνα-καλοκαίρι. Υπεύθυνος Calfas Κωνσταντίνος. Και για το χειμώνα, μην ξεχνάτε, πετρέλαιο θέρμανσης από την Calfa Soil. Σωστή ποιότητα, σωστή ποσότητα και πραγματική οικονομία στην τσέπη σας. Αυθεντικές γεύσεις, γεμάτες παράδοση. Φτιαγμένες με διαλεχτά υλικά και άφθονο μεράκι. Παραδοσιακό ψητοπολείο Καλαμιά. Ένα γευστικό ταξίδι που ξεκινά από το 1970 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με πατροπαράδοτες συνταγές αλλά και νέες απολαυστικές προτάσεις. Παραδοσιακό ψητοπολείο Καλαμιά. Λαμπριανίδη 1, Δράμα. Passion. Le plaisir.